Ευνηδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποίησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Οι δύο άνδρες συζήτησαν την παροχή όπλων μεγαλύτερου βεληνικού στην Ουκρανία, με τον Μπάιντεν να υπόσχεται και επιπλέον βοήθεια μισού δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να είναι δίπλα στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση. Καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται να τιμήσει την επέτειο ενός έτους από τη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο για να συναντηθώ με τον πρόεδρο Ζελένσκι και να επιβεβαιώσω την ακλόνητη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε και τα εξής. Ένα χρόνο αργότερα το Κίεβο παραμένει όρθιο και η Ουκρανία και η Αμερική στέκεται μαζί σας και ο κόσμος είναι δίπλα σας. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος χερσαίος πόλεμος στην Ευρώπη τα 3/4 του αιώνα και τα καταφέρνετε ενάντια σε όλες τις προσδοκίες. Σημειώνεται ότι ο Μπάιντεν ανακοίνωσε εκτός από τη βοήθεια μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων για την Ουκρανία, οβίδες αντιαρματικούς πυράβλους, ραντάρ εναέριας επιτήρησης, αλλά κανένα νέο προηγμένο όπλο που αναζητούσε το Κίεβο. Η Δύση είναι φανερό ότι είναι απρόθυμη να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στη ζώνη της σύγκρουσης, φοβούμενη μία κλιμάκωση σε συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ, κάτι που ενδεχομένως να ενεργοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 5 της συμμαχίας, ότι μια επίθεση σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.